πρώτα απ' όλα να σας καλησπερίσω, να σας καλωσορίσω σε αυτήν τη συνάντησή μας. Η σημερινή συνάντηση, η σημερινή συνέντευξη τύπου είναι κάτι το οποίο θα αποτελέσει το επόμενο διάστημα ένα καθιερωμένο ραντεβού μας, προκειμένου να ενημερώνεστε και εσείς και με τη σειρά σας να ενημερώνεστε και τον κόσμο, να ενημερώνετε και τον κόσμο σχετικά με τις δράσεις, τους προγραμματισμούς, το σχέδιο το οποίο έχει ο Δήμος Νάουσας και τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται τα ζητήματα που αφορούν τον Δήμο μας, τους δημότες μας, σε επίπεδο καθημερινότητας, σε επίπεδο αναπτυξιακό, σε επίπεδο μακροπρόθεσμο και βραχυπρόθεσμο. Με την ευκαιρία της σημερινής συνάντησης, θέλω επίσης να επισημάνω κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερος σημαντικό και σχετίζεται με ένα θεσμό τον οποίο έχουμε ξεκινήσει. Πιστεύουμε δηλαδή ότι το Νάουσα Summer Festival, το τρίμηνο αυτό πολιτιστικών καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, το οποίο ξεκίνησε με πολύ μεγάλη επιτυχία το προηγούμενο τρίμηνο, με 3 υπέροχες συναυλίες και θα συνεχιστεί με άλλες 23 εκδηλώσεις μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου, είναι ένα γεγονός το οποίο δείχνει ακριβώς αυτό το οποίο ονειρευόμαστε για το Δήμο Νάουσας. Ονειρευόμαστε ένα Δήμο ο οποίος είναι εξωστρεφής, ο οποίος θα στηρίζεται στη δημιουργικότητα των ανθρώπων του, θα παράγει και θα προάγει πολιτισμό και ταυτόχρονα μέσα από αυτό θα ενισχύει την τοπική κοινωνία και οικονομία και σε επίπεδο αμοιβώς οικονομικό και αναπτυξιακό. Το θέλω με την ευκαιρία αυτή που σας είπα προηγουμένως και με τη δυνατότητα που μου δίνετε μέσα από, από τα δικά σας μέσα να απευθύνουμε μία εκ νέου πρόσκληση σε όλους τους δημότες, σε όλους τους επισκέπτες μας, είτε είναι από τις γύρω περιοχές είτε είναι από πιο μακριά, να προσέλθουν στις εκδηλώσεις αυτές και να συμμετάσχουν σε ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων το οποίο θα ολοκληρωθεί και θα κορυφωθεί με ένα εξαιρετικά σημαντικό event το οποίο το είχαμε ξεκινήσει επί προηγούμενης θητείας μου, το Νάουσα Street Food Festival, Wine Edition, και το οποίο επανέρχεται δυναμικά φέτος, ένα τριήμερο τον Σεπτέμβριο, 5, 6 και 7 του Σεπτεμβρίου, και επίσης με ένα υπέροχο εικαστικό event, το οποίο θα αφορά την κατασκευή στον δημόσιο χώρο εικαστικών, μεγάλων εικαστικών, τα λεγόμενα murals, τοιχογραφίες δηλαδή, οι οποίες έχουμε ως στόχο να δημιουργήσουμε έναν τεράστιο μεγάλο καμβά εντός του αστικού ιστού, στον δρόμο στις εργατικές κατοικίες, στον δρόμο που πηγαίνει προς τον Άγιο Νικόλα, όπου εκεί αντιλαμβάνεσαι τη σημασία του και φυσικά για την τοπική κοινωνία, αλλά και με δεδομένο ότι συνδέει τον αστικό ιστό με ένα σημείο πολύ μεγάλης επισκεψιμότητας όπως είναι ο Άγιος Νικόλαος. Σε αυτό το διάστημα, μέσα σε 6 μήνες που έχουμε αναλάβει τη διοίκηση, ζήσαμε πολλές και έντονες καταστάσεις. Ζήσαμε πολλά θετικά στοιχεία, διαπιστώσαμε πολλά προβλήματα και πολλές καταστάσεις οι οποίες δεν αποτελούσαν τιμή για το Δήμο μας και όλα αυτά προσπαθήσαμε μέσα σε αυτό το πρώτο εξάμηνο να τα βάλουμε σε σειρά. Είναι αλήθεια ότι γι' αυτό για το οποίο είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος είναι πως η κεντρική προεκλογική μας δέσμευση που αφορούσε στο τέλος του διαλύματος της θητείας, με τη θητεία της προηγούμενης διοίκησης και στην επανεκκίνηση του έργου που είχε ξεκινήσει την περίοδο 2014-2019, γίνεται πράξη. Και γίνεται πράξη με θρησκευτική ευλάβεια. Με δεδομένο ότι αυτά τα οποία υλοποιούμε είναι όλα αποτυπωμένα στο πρόγραμμά μας, στο προεκλογικό μας πρόγραμμα, το οποίο αποτελεί και τον οδηγό μας για την δημιουργία ενός Δήμου ο οποίος θα είναι πρωταγωνιστής. Η Νάουσα μετά από 4,5 χρόνια απόλυτης απραξίας, απόλυτης αδιαφορίας,
και στην καλύτερη περίπτωση με κάποιες επιδερμικές προσεγγίσεις σε ζητήματα σημασίας και ουσίας για τον τόπο, μπαίνει ξανά στο προσκήνιο. Και από την πολιτική του Θεαθήνε, της έντονης αυτοπροβολής, της εμποτισμένης ενίοτε και με φανταστικά κατορθώματα, περνάμε σε μια πολιτική με όραμα, με σχέδιο και κυρίως με έργο, με αποτέλεσμα. Αυτό είχαμε δεσμευτεί και αυτό πράττουμε. Προεκλογική μας δέσμευση, λοιπόν, γίνεται μέσα σε αυτό το πρώτο εξάμηνο πράξη με απτά αποτελέσματα. Ενδεικτικά, θέλω να επισημάνω, θα μπορούσα να πω πάρα πολλά πράγματα που σας αντιλαμβάνεστε, δεν θέλω να μπω στη λογική να κουράσω σχετικά με το τι έχουμε κάνει στο σύνολο των τομέων ευθύνης του Δήμου. Θα μείνω όμως και θα εστιάσω σε κάποια πράγματα τα οποία κρίνω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά και αποτελούν, αν θέλετε, και αφενός αποτέλεσμα της πολύ σωστής και οργανωμένης λειτουργίας του Δήμου και αφετέρου μπορούν να δείξουν στον κόσμο ότι πλέον ο Δήμος βρίσκεται σε πολύ καλά χέρια, σε χέρια ανθρώπων οι οποίοι έρχονται στις θέσεις τους νωρίς το πρωί και φεύγουν αργά το βράδυ, δουλεύοντας νυχθημερών για να γίνουν όλα αυτά τα οποία μέσα σε 6 μήνες έχουν γίνει πράξη. Βέβαια, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι η αλήθεια είναι πως πολλά από αυτά τα οποία δρομολογούμε σήμερα είναι αποτέλεσμα της προεργασίας που είχαμε κάνει την περίοδο 14-19. Και για αυτό το πράγμα θέλω να ευχαριστήσω και τους τότε συνεργάτες μου και τους σημερινούς φυσικά συνεργάτες, οι οποίοι έχουν ασπαστεί το όραμά μου για τον τόπο, για την Άωσα, για μια άλλη Άωσα, για μια Άωσα η οποία δεν θα είναι ουραγός των εξελίξεων, αλλά θα είναι πρωταγωνιστής και όπου μπορεί θα παίζει και καθοριστικό ρόλο. Μέσα σε αυτό λοιπόν το διάστημα, και ενώ είχαμε προχωρήσει σε μεγάλη προεργασία από πριν, έχουμε υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Πρόκειται για τη σημαντικότερη είδηση, για τη σημαντικότερη θετική εξέλιξη που έχει υπάρξει στον τόπο τα τελευταία 50 χρόνια. Η έλευση του ΕΚΕΤΑ θα σηματοδοτήσει το πέρασμα της Νάωσας, του Δήμου μας, σε μια άλλη εποχή. Σε μια εποχή έρευνας, καινοτομίας, προσαρμογής στα νέα δεδομένα. Η παρουσία λοιπόν του ΕΚΕΤΑ και των 5 εργαστηρίων του εδώ πέρα, οι οποίοι θα στεγαστούν στο κτηριακό συγκρότημα λόγω του πάλι, θα σημάνει σε πρώτη φάση την εγκατάσταση περίπου 30 επιστημόνων, μελετητών, ερευνητών, οι οποίοι θα έχουν ως στόχο να πραγματοποιήσουν έργο πολύ σημαντικό για τη χώρα, ερευνητικό έργο, το οποίο θα έρθει να δώσει όθηση στην τοπική κοινωνία, στις τοπικές επιχειρήσεις και να προσφέρει σε τομείς στους οποίους είναι, αν θέλετε, ήδη υπάρχει μια εξέλιξη, μια πρόθεση, όπως είναι ο αγροτικός τομέας, τη δυνατότητα να περάσει στη νέα εποχή, στη νέα εποχή της τεχνολογίας, στη νέα εποχή της ρομποτικής, με δεδομένο μάλιστα ότι σε έκταση δημοτική, η οποία θα παραγωγηθεί για αυτό το λόγο, θα κατασκευαστεί ένα από τα πρώτα πειραματικά αγροκτήματα με χρήση ρομποτικής τεχνολογίας. Με στόχο φυσικά αυτό από ερευνητικό επίπεδο στη συνέχεια να περάσει και στο κομμάτι της παραγωγής. Η έλευση λοιπόν του ΕΚΕΤΑ δείχνει και η εμπιστοσύνη που μας δείχνει το μεγαλύτερο ερευνητικό κέντρο της χώρας δείχνει ακριβώς το ότι σήμερα ο Δήμος Νάωσας είναι πλέον σε πολύ καλά χέρια. Άνθρωποι με μεγάλη εμπειρία, με μεγάλη γνώση, με μεγάλη εξειδίκευση, οι οποίοι καθορίζουν την πορεία, αν θέλετε, του τόπου σε επίπεδο ερευνητικό, σε επίπεδο εξέλιξης, μας εμπιστεύονται. Και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα.
Η δεύτερη επίσης πολύ σημαντική εξέλιξη, η οποία θα λάβει χώρα με επίσημο τρόπο στις 20 Ιουλίου του 2024, δηλαδή σε 10 μέρες από σήμερα, είναι η υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης με το Υπουργείο Πολιτισμού για την εκκίνηση των ανασκαφικών εργασιών στο Γυμνάσιο της Μίζας, στο πρώτο Πανεπιστήμιο της Οικουμένης, στον χώρο όπου υπήρξε η μοναδική συνύπαρξη των δύο σπουδαιότερων προσωπικότητων του αρχαίου ελληνικού κόσμου, των οποίων η σκέψη, οι ενέργειες ουσιαστικά επηρέασαν και τον σύγχρονο κόσμο, του Αριστοτέλη και του Αλέξανδρου. Εκεί λοιπόν, με επικεφαλής αρχαιολόγο την εξαίρετη Αγγελική Κοταρίδη, θα εκκινήσουν οι ανασκαφές από φέτος τον Αύγουστο, με στόχο να έχουμε την ανάδειξη, την αναστήλωση και την δημιουργία ενός ενιαίου αρχαιολογικού πάρκου, το οποίο θα περιλαμβάνει το μεγαλύτερο δημόσιο συγκρότημα το οποίο έχει βρεθεί στον βορειοελλαδικό χώρο. Οι διαστάσεις του Γυμνασίου της Μίζας είναι 100 επί 300 μέτρα. Είναι ένα σύγχρονο, είναι ένα κάμπους, όπως είναι ένα κάμπους σημερινό, έτσι ήταν τότε στην αρχαιότητα. Αυτό λοιπόν το οικοδόμημα θα έρθει ξανά στην επιφάνεια και αντιλαμβάνεστε τη σημασία της σπουδαιότητά του σε συνδυασμό με το πραγματικά σπουδαίο έργο που έχει επιτελεστεί στις Αιγαίες, τη σημασία για την τοπική πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη σε συνδυασμό και με, αν θέλετε, με συνέργειες οι οποίες οφείλουμε και πρέπει να τις αναπτύξουμε με τον γειτονικό Δήμο της Βέρειας, προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα προϊόν το οποίο θα είναι ελκυστικό για τους επισκέπτες της περιοχής μας. Οι δύο επίσης σπουδαίες ειδήσεις οι οποίες ήρθαν το προηγούμενο διάστημα και δείχνουν την διάθεση και την ετοιμότητα του Δήμου Νάουσας να αξιοποιήσει ευρωπαϊκούς πόρους και κονδύλια, είναι η ένταξη δύο σημαντικών δράσεων του νέου ΚΥΦΗ, του νέου Κέντρου Ημερής Εφοδής Ηλικιωμένων στην Επισκοπή. Ο Δήμος Νάουσας είναι ένας από τους ελάχιστους Δήμους οι οποίοι διαθέτουν πλέον δεύτερο ΚΥΦΗ και το οποίο έρχεται να δώσει απάντηση σε ένα ζήτημα και να βοηθήσει, αν θέλετε, τις οικογένειες ηλικιωμένων συνδημοτών μας από τον χώρο των κοινοτήτων. Εκείνο όμως που είναι απείρως σπουδαιότερο είναι η δημιουργία της στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης για άτομα με αναπηρία. Ο Δήμος Νάουσας είναι ένας από τους ελάχιστους Δήμους στη χώρα, ο οποίος αναλαμβάνει μια τέτοια πρωτοβουλία και μια τέτοια ευθύνη, δίνοντας όμως σαφέστατη ένδειξη του κοινωνικού μας προσήμου, του κοινωνικού μας προσανατολισμού, του ενδιαφέροντος μας για τους συνδημότες μας οι οποίοι βρίσκονται σε ευάλωτη θέση και ταυτόχρονα ερχόμενοι να απαντήσουμε σε ένα ερώτημα το οποίο ταλανίζει και βασανίζει τις οικογένειες των ανθρώπων με αναπηρία, που έχουν μέλη τους με αναπηρία, για το τι θα συμβεί εάν οι άνθρωποι που φροντίζουν και παρέχουν τη βοήθεια και τη στήριξη που απαιτούν αυτά τα άτομα, για κάποιο λόγο δεν μπορούν να συνεχίσουν να το κάνουν. Έτσι λοιπόν, κινηθήκαμε πάρα πολύ γρήγορα σε συνεργασία με τον ΕΦΚΑ και το παλιό ανενεργό κτίριο το οποίο φιλοξενούσε κάποτε το ΤΕΒΕ, τον ΟΑΕ, πλέον θα φιλοξενεί την μονάδα της στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης. Σε συνέχεια λοιπόν με το έργο που είχαμε επιτελέσει το 2019 με την εφορία νεωτέρων μνημείων και την κυρία Χριστοφορίδου, η οποία δρεύει στη Θεσσαλονίκη, επικαιροποίησαμε τις μελέτες που είχαμε φτιάξει το 2019 για το κτίριο Μαρθαίο. Πρόκειται ένα κόσμημα, είναι ένα καλλιτέχνημα και το οποίο το πήραμε ως Δήμος, αναλάβαμε και εκεί την ευθύνη να πάρουμε το κτίριο αυτό και να το φέρουμε στη δική μας ευθύνη, ένα κτίριο το οποίο, όπως γνωρίζετε, παρότι αποτελεί ίσως ένα από τα σημαντικότερα μνημεία αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της ευρύτερης περιοχής, δυστυχώς είχε αφαιθεί στην εγκατάλειψη. Η ευθύνη δεν μας τρομάζει,
και την αναλαμβάνουμε, διότι έχουμε τον τρόπο και ξέρουμε πώς μπορούμε να δώσουμε λύσεις. Το κτίριο Ματθαίου, λοιπόν, αφού επικαιροποιήσαμε τις μελέτες, το προσεχές διάστημα θα ενταχθεί σε πρόγραμμα αποκατάστασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο πρόγραμμα Διατηρώ, με ονοματισμένη πρόσκληση για το Δήμο Νάουσας, όπου εκεί στη συνέχεια θα γίνει αποκατάστασή του, η πλήρης αποκατάστασή του και η επανάχρησή του για πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς. Το ίδιο πράγμα, όπως σας είπα, με μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης και ένταξη σε πρόγραμμα του ΠΕΚΑ, κάνουμε και για το Λόγκο Τουρπάλι, ένα επίσης κτίριο κομβικής σημασίας για τον Δήμο μας και για την περιοχή μας. Είναι άλλωστε το πρώτο εργοστάσιο το οποίο δούλεψε με σύγχρονη με υδροηλεκτρική ενέργεια. Αυτό λοιπόν το κτίριο, το οποίο θα στεγάσει το ΕΚΕΤΑ και την αντίστοιχη θερμοκοιτίδα η οποία θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο της παρουσίας του ΕΚΕΤΑ στον χώρο αυτό, θα είναι ένα σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης κτίριο. Επίσης, σε αυτό το διάστημα, παραμένοντας πάντοτε πιστοί στις δεσμεύσεις μας, τρέξαμε έργα τα οποία είχαμε ξεκινήσει εμείς το 2019, όπως είναι η μελέτη για τη γέφυρα της περιοχής του νοσοκομείου, ένα έργο που δημοπρατήθηκε επί θητείας μου, και πλέον σήμερα ολοκληρώσαμε τη μελέτη, τελειώσαμε με το κομμάτι το αδειοδοτικό και είμαστε έτοιμοι να εντάξουμε το πρόγραμμα αυτό σε ένα χρηματοδοτικό εργαλείο, προκειμένου και εκεί η περιοχή του νοσοκομείου να αναβαθμιστεί και να συνδεθεί με τον υπόλοιπο σχεδιασμό, ο οποίος προβλέπει τη σύνδεση του αστικού ιστού με το πάρκο, μέσω και των εργασιών οι οποίες θα ξεκινήσουν το προσεχές διάστημα για την ανακαίνιση του δημοτικού μας πάρκου, αλλά και της μελέτης, η οποία εκπονείται αυτή τη στιγμή και θα υποβληθεί σύντομα σε πρόγραμμα ευρωπαϊκό, για την ανάπλαση της πλατείας. Επαναφέρουμε τον σχεδιασμό μας, ο οποίος είχε ξεκινήσει στην προηγούμενη θητεία μας, για την ανάπλαση του αστικού κέντρου, του εμπορικού κέντρου, την πεζοδρόμηση της πλατείας και την πλήρη ανακατασκευή και ανακαίνιση και αναβάθμιση του δημοσίου χώρου με έναν τρόπο ο οποίος θα είναι αισθητικά αναβαθμισμένος, λειτουργικός, ασφαλής και προσαρμοσμένος στις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις. Ταυτόχρονα, δρομολογούμε την ολοκλήρωση των εργασιών για το Open Mall, ένα έργο το οποίο επίσης είχαμε εντάξει εμείς την προηγούμενη θητεία μας, καθυστέρησε ανιτιολόγητα η ολοκλήρωση το προηγούμενο διάστημα και αυτή τη στιγμή επιταχύνουμε τις διαδικασίες για να τελειώσει. Εδώ θέλω να επισημάνω και ένα χαρακτηριστικό που δείχνει τη διαφορά φιλοσοφίας μας με την προηγούμενη διοίκηση, ότι στο κομμάτι, ξέρετε, το έργο ξεκίνησε η κατασκευή, το κομμάτι της Παναγούλη ξεκίνησε επί προηγούμενης διοίκησης, όπου εκεί, παρότι διαπιστώθηκαν πάρα πολλά ζητήματα που σχετίζονταν με το προβληματικό δίκτυο της ΔΕΙΑΝ, δεν υπήρξε καμία παρέμβαση για προκειμένου να αποκατασταθούν τα ζητήματα που αντιμετωπίστηκαν. Σε αντίθεση, το κομμάτι το οποίο ξεκινήσαμε εμείς στη Δημαρχία έχει γίνει η πλήρης κατάργηση του παλιού δικτύου ίδρυυσης του 1932 και η σύνδεσή του με αυτό που κατεφημισμόν βεβαίως λέμε νέο δίκτυο ίδρυυσης, το οποίο κατασκευάστηκε την περίοδο 92-97 και το οποίο δεν είχε μπει ποτέ σε λειτουργία. Έτσι λοιπόν και εκεί είναι ενδεικτικό της διαφορετικής φιλοσοφίας που έχουμε με την προηγούμενη διοίκηση το γεγονός ότι εμείς πήγαμε και κάναμε μία ρηξικέλευθη, μία ολική παρέμβαση στο χώρο, η οποία έχει στόχο την αναβάθμιση των υποδομών και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών. Επίσης, στο διάστημα αυτό έχουμε δώσει πολύ μεγάλη έμφαση σε έργα φυτεπιστασίας. Ο Δήμος, με δικές του δυνάμεις, με δικό του προσωπικό, υλοποιεί πάρα πολλά έργα. Ενδεικτικό των δράσεων αυτών είναι η κατασκευή του νέου πεζοδρομίου απέναντι από το νοσοκομείο, το οποίο ο σχεδιασμός του, ο συνδυασμός φυτεύσεων με σύγχρονα φωτιστικά μέσα και με αισθητικό αποτέλεσμα πολύ υψηλό, αν θέλετε, αποτελεί και ενδεικτικό της πρόθεσής μας προκειμένου να αναβαθμίσουμε το δημόσιο χώρο στην πόλη και στις κοινότητες. Επίσης, με φυτεπιστασία, τον χώρο του πρώτου ορόφου του παλιού διοικητηρίου, εκεί που στεγαζόταν η ΔΟΗ Νάουσας, τον ανακατασκευάσαμε
Πολύ σύντομα, τον πιστεύω τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, θα γίνει η μετεγκατάσταση του συνόλου των κοινωνικών υπηρεσιών στο συγκεκριμένο κτίριο, προκειμένου να μπορεί να υπάρχει ένα σημείο στο οποίο οι δημότες μας που έχουν ανάγκη στήριξη και συνδρομής να μπορούν να απευθύνονται και να απολαμβάνουν την φροντίδα και τη μέρημνα του Δήμου σε έναν σύγχρονο χώρο, τόσο για αυτούς όσο και για τους εργαζομένους. Ταυτόχρονα ολοκληρώνουμε την επόμενη εβδομάδα και το έργο της ανακαίνησης του θερινού μας Δημοτικού Θεάτρου, το οποίο επίσης αποτέλεσε προεκλογική μας δέσμευση. Ήταν κατ' ελάχιστον απογοητευτική η εικόνα που παρουσίαζε τα προηγούμενα χρόνια, ένας χώρος εγκαταλειμμένος σε απόλυτο βαθμό, και σήμερα έχουμε έναν ανακαινισμένο χώρο, τον οποίο ήδη τον χαίρονται και οι επισκέπτες και οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες στις εκδηλώσεις, αλλά και οι επισκέπτες του Δήμου. Ταυτόχρονα, στο διάστημα το οποίο μιλάμε, πετύχαμε και μια ακόμη σημαντική εξέλιξη, την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με την Αναπτυξιακή Εταιρεία Θεσσαλονίκης. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύσαμε την τεχνική υπηρεσία του Δήμου με 5 νέους μηχανικούς, οι οποίοι θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, και αυτή τη στιγμή ενδεικτικά θα σας πω και εντάχει ότι ο Δήμος Νάουσας υλοποιεί μελέτες οι οποίες αφορούν έργα αγροτικής οδοποιίας, έργα αποκαταστάσεων του οδικού δικτύου, μελέτη για την ανακατασκευή και επανάχρηση του διατηρητέου κτηρίου της οδού Βενιζέλου, μελέτη για την ενεργειακή αναβάθμιση του πρώτου δευτέρου λυκείου, του Δημοτικού Σχολείου της Μαρίνας, του Δημοτικού Κολυμβητηρίου στον Άγιο Νικόλα. Ταυτόχρονα, την επόμενη εβδομάδα προκυρήσεται διαγωνιστική διαδικασία για την υλοποίηση έργων ασφαλτοστρώσεων ύψους 1,5 εκατομμυρίων ευρώ. Εδώ θέλω να επισημάνω ότι, επειδή είναι πραγματικά θλιβερό να είναι τιμητές με αφορμή το έργο το οποίο της αποκατάστασης, της συντήρησης που γίνεται στον οδικό άξονα των 3-5 πηγαδιών, να υπάρχουν κάποιοι λοιπόν θλιβεροί τιμητές, θέλω να επισημάνω το εξής. Ο δρόμος αυτός ήταν πλήρως εγκαταλειμμένος. Στην παρούσα φάση, αυτό το οποίο οφείλαμε να κάνουμε ήταν να κάνουμε μια συντήρηση, η οποία προφανώς και δεν είναι αυτό το οποίο θέλουμε για αυτό το δρόμο. Αλλά είχαμε φτάσει σε σημείο, στον δρόμο αυτό, να υπάρχει τεράστιος κίνδυνος για την ασφάλεια των μετακινούμενων. Αυτό λοιπόν που δεν έγινε επί πάρα πολλά χρόνια, γίνεται τώρα. Και ταυτόχρονα αυτό το οποίο έχει ξεκινήσει είναι και η μελέτη για την πλήρη αποκατάσταση του συνόλου του οδικού άξονα από την Άουσα μέχρι τα 3-5 πηγάδια και τον Άγιο Παύλο. Και θέλω να επισημάνω κάτι εδώ πέρα. Αν έχετε δει το προηγούμενο διάστημα, γίνονται εκτεταμένες εργασίες ασφαλτοστρώσεων στους Δήμους Βέρες και Αλεξάνδρειας. Για όσους δεν γνωρίζουν, και κυρίως φυσικά για τους δημότες μας, αυτά τα έργα που γίνονται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Ο Δήμος Βέρειας εντάχθηκε με 2,3 εκατομμύρια ευρώ και ο Δήμος Αλεξάνδρειας με 2,2 εκατομμύρια ευρώ. Μαντέψτε ποιος Δήμος δεν εντάχθηκε, γιατί δεν υπέβαλε καν πρόταση. Ο Δήμος Νάουσας. Είναι, ξέρετε, ενδεικτικό της προβληματικής κατάστασης που επικρατεί στον τόπο μας, το να μην υπάρχει στιβαρή διοίκηση. Ακόμη πιο δύσκολο όμως είναι το να μην υπάρχει σοβαρή αντιπολίτευση. Και δυστυχώς σήμερα δεν υπάρχει σοβαρή αντιπολίτευση. Θα έπρεπε αυτοί οι οποίοι απόλεσαν τεράστιες ευκαιρίες και χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως αυτό που σας ανέφερα προηγουμένως, έτσι, που επαναλαμβάνω, οι Δήμοι Βέρειας και Αλεξάνδρειας εντάχθηκαν και αυτή τη στιγμή γίνονται εκτεταμένα έργα ασφαλτοστρώσεων στις περιοχές αυτές χάρη στο Ταμείο Ανάκαμψης, να ομιλούν τη στιγμή που θα έπρεπε να είναι κρυμμένοι στα λαγούμια τους. Εκείνο το οποίο επίσης θέλω να επισημάνω σχετίζεται με ένα άλλο καυτό ζήτημα, το οποίο αφορά το ξενοδοχείο Βέρμη.
θα θυμάστε τουλάχιστον οι τοπικοί δημοσιογράφοι την μεταβαΐων και κλάδων συνέντευξη της προηγούμενης διοίκησης σχετικά με την επίλυση όλων των προβλημάτων και την επιστροφή του Δήμου στην ιδιοκτησία, την επιστροφή του ξενοδοχείου μάλλον, στην ιδιοκτησία του Δήμου. Όχι μόνο έλλειψη σοβαρότητας, αλλά και κοροϊδία σε βαθμό παρεξηγήσεως. Καμία διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε και σήμερα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το ακίνητο παραμένει στην ιδιοκτησία της εκαθαριστήσας ΕΤΑΛΦΑ ΕΨΛΟ. Κάναμε μια τεράστια προεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και στο προσεχές διάστημα θα περάσει η νομοθετική ρύθμιση με την οποία θα ολοκληρωθεί το κομμάτι αυτό και το ακίνητο του ξενοδοχείου θα επιστρέψει στον Δήμο Νάουσας, ο οποίος και στη συνέχεια άμεσα θα προχωρήσει στην προκήρυξη διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας με μακροχρόνια παραχώρηση χρήσης για την αξιοποίηση και τη μετάλλευση του ακινήτου. Αντίστοιχης σημασίας και σπουδαιότητας, αν θέλετε, ενέργεια προβληματική της προηγούμενης διοίκησης, ήταν το γεγονός των υδροελεκτρικών. Ο Δήμος Νάουσας απόλεσε τις άδειες τις οποίες είχαμε βγάλει εμείς ως προηγούμενη διοίκηση, διότι δεν πληρώθηκε ως όφιλε από την προηγούμενη διοίκηση το ποσό, το συγκλονιστικό ποσό των 300 ευρώ που είναι το παράβολο που θα έπρεπε να έχει πληρωθεί μέχρι 31 Αυγούστου του 2023 προκειμένου να παραταθεί η ισχύ των αδειών για το επόμενο διάστημα. Εάν δεν έγινε αντιληπτό, επαναλαμβάνω, το ποσό ανέρχεται στα 300 ευρώ. Και εκεί πέρα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, περάσαμε νομοθετική ρύθμιση και αυτή τη στιγμή περιμένουμε την απόφαση, την υπουργική απόφαση, η οποία προβλέπεται στο νόμο, προκειμένου να αναβιώσουν οι άδειες αυτές και να μπορέσουμε στη συνέχεια να προχωρήσουμε στην αξιοποίησή τους. Ταυτόχρονα επιλέξαμε σε αυτό το διάστημα να δώσουμε τεράστια βαρύτητα και σε ζητήματα που σχετίζονται με την κοινωνική πολιτική. Ήδη σας είπα δύο πολύ μεγάλες δράσεις. Επίσης πάρα πολύ σημαντική είναι το γεγονός της επέκτασης της διεύρυνσης του ρελίου λειτουργίας του ΚΔΑΠ ΜΕΑ και ταυτόχρονα η προσαρμογή των παιδικών σταθμών του Δήμου μας στις απαιτήσεις του Προεδρικού Διατάγματος του 99 του 2017 με την υπογραφή της σύμβασης να έρχεται την επόμενη εβδομάδα με τον ανάδοχο για τους πρώτους 5 σταθμούς και αυτή τη στιγμή υλοποιείται και ολοκληρώνεται και η μελέτη για τους υπόλοιπους 4 προκειμένου μέχρι το τέλος του έτους όλοι οι παιδικοί σταθμοί που λειτουργούν στο Δήμο Νάουσας να είναι απολύτως πιστοποιημένοι και προσαρμοσμένοι στις απαιτήσεις που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία. Επιπλέον, επαναφέραμε την αίσθηση της καθαριότητας στην πόλη, στα χωριά μας. Η πόλη είναι ξανά καθαρή, τα χωριά μας είναι ξανά καθαρά. Κάναμε τεράστια προσπάθεια προκειμένου έναν παρατημένο τόπο να τον φέρουμε ξανά σε ένα υψηλό επίπεδο. Προφανώς, όπως αντιλαμβάνεστε, έχουμε πολλά ζητήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν. Οι εκτάσεις των Δήμων μας, των Δήμων οι οποίοι είναι αγροτικοί, είναι τεράστιες. Οι εκτάσεις οι οποίες πρέπει να υπάρξει μέρημνα από τον Δήμο είναι επίσης πάρα πολύ μεγάλες και απαιτούν πολύ προσωπικό. Ο τρόπος με τον οποίο διαχειριζόμαστε, διότι όπως πολύ καλά γνωρίζετε οι Δήμοι δυστυχώς δεν έχουν το προσωπικό το οποίο απαιτείται, είναι να δουλεύουμε ακόμη και εκτός ωραρίου, προκειμένου να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε και να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα αυτά που αφορούν την καθημερινότητα των δημοτών μας. Επιπρόσθετα σε αυτό το διάστημα, δώσαμε μια τεράστια βαρύτητα στο θέμα της δασοπροστασίας, στο θέμα της αντιμετώπισης, της διαφύλαξης της δημοτικής μας περιουσίας, του δάσου μας, που είναι η πνοή ανάσας. Αφενός, κάνοντας μεγάλες δασοτεχνικές παρεμβάσεις, έργα διάνοιξης δρόμων και ζωνών πυροπροστασίας, καθαρισμός των υδατοδεξαμενών, τα οποία βρίσκονται στο αορεινό μας όγκο, και πλήρωση αυτών, διότι υπήρχαν ακόμη και δεξαμενές που ήταν άδειες. Επιπρόσθετα,
δώσαμε μεγάλη βαρύτητα σε κάτι το οποίο η προηγούμενη διοίκηση, η διοίκηση είχε αμελήσει πλήρως επί 2 χρόνια, να υλοποιήσουμε διαχειριστική μελέτη για το δάσος μας για την επόμενη δεκαετία, με στόχο να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε αφενός την προστασία του, αφετέρου να προχωρήσουμε και στην εκμετάλλευσή του, διότι μιλάμε για έναν πνεύμα, αν θέλετε, ζωής και σε επίπεδο οικονομικό για τον Δήμο. Μεγάλη βαρύτητα έχουμε δώσει και στο ζήτημα των αδεσπότων, όπου μέσα στο περιοριστικό πλαίσιο και στην προβληματική νομοθεσία κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια για να αφενός να περιορίσουμε το ζήτημα αυτό, να περιορίσουμε το πρόβλημα που υπάρχει και αφετέρου να φροντίσουμε να είμαστε συνεπείς σε όσα προβλέπονται από την νομοθεσία για την διαχείριση και για την προστασία και των αδεσπότων, αλλά φυσικά και των ανθρώπων οι οποίοι έχουν, αν θέλετε, έχουν στην καθημερινότητά τους την επαφή με τα αδέσποτα. Επίσης, θα ήθελα να αναφερθώ στην επαναφορά της ταυτότητας του προορισμού ναού σας με την επαναφορά του σλόγγαν και της γενικότερης φιλοσοφίας του Sorry No Beaches. Επί 4,5 χρόνια δεν έγινε τίποτα για την τουριστική ανάπτυξη και προβολή. Αντιθέτως, ένα εξαιρετικά ευρηματικό και ευφυές σλόγγαν, όχι από δική μας, αν θέλετε, έτσι, τοποθέτηση και παρατήρηση, αλλά από τις παρατηρήσεις και τα σχόλια που λαμβάναμε από τους ειδικούς του χώρου όπου παρουσιάστηκε αυτό, έγινε, παραπέμφθηκε δυστυχώς στις καλένδες και τέθηκε στο περιθώριο το προηγούμενο διάστημα. Επανερχόμαστε και ο Δήμος της Νάουσας μπαίνει δυναμικά στη διαδικασία της προβολής και της προώθησης του τουριστικού προϊόντος του. Ενδεικτικά θα σας αναφέρω μια πολύ εξωστρεφή δράση την οποία προγραμματίζουμε για το αρχής για να μας από το φθινόπωρο, τη δημιουργία ημερών Νάουσας σε ξενοδοχεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, όπου εκεί θα υπάρχουν ημέρες στις οποίες θα υπάρχει προβολή της Νάουσας ως τουριστικού προορισμού και ταυτόχρονα ως γαστρονομικού και ενικού προορισμού με τη δυνατότητα να υπάρχουν στο μενού φαγητά Νάουσας και κρασιά Νάουσας. Ταυτόχρονα, ο Δήμος της Νάουσας προχωράει σε μια συνεργασία με ειδικούς εξειδικευμένους μελετητές προκειμένου να υλοποιηθεί η μελέτη για την ανάδειξη του ορεινού όγκου στον άξονα Αρκοχώρη, Άγιος Νικόλαος, Γιανακοχώρη, Ροδοχώρη, Μεταμόρφωση, Άγιος Παύλος και 3-5 πηγάδια, στο πλαίσιο των ΟΧΕ, των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων, όπου εκεί πέρα ο στόχος μας είναι να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε ένα πρόγραμμα τουριστικής ανάπτυξης, το οποίο να αντιλαμβάνεται ως ενιαίο χώρο τον ορεινό όγκο του Βερμίου, μη σταματώντας όμως στα δικά μας όρια, αλλά ερχόμενοι να συνδεθούμε με τους όμορους δήμους της Έδεσας και της Βέρειας. Θέλω επίσης να αναφερθώ και σε έργα και προσπάθειες που γίνονται από τη ΔΕΗ. Αυτή τη στιγμή υλοποιούνται μεγάλα έργα της ΔΕΗ. Είμαστε από τη μια πολύ χαρούμενοι που δύο πολύ σημαντικά έργα, το ένα είναι η μονάδα πρωτοβάθμιας επεξεργασίας νερού που αφορούσε τη θολότητα του νερού και την οποία εντάξαμε εμείς το 2019 σε πρόγραμμα του Υπουργείου Ιστορικών, στο πρόγραμμα Φιλόδημος. Είμαστε πολύ χαρούμενοι λοιπόν που την υπογράψαμε εμείς μετά από 4,5 χρόνια και ταυτόχρονα και επίσης στο ίδιο πλαίσιο ένα άλλο έργο ακόμη πολύ σημαντικό που αφορά την πλήρη ανακατασκευή του βιολογικού σταθμού στην Στράντζα, της μονάδας δηλαδή εγκατάστασης επεξεργασίας λιμάτων της Νάουσας που αφορά την πόλη της Νάουσας. Και αυτό ένα έργο το οποίο εντάξαμε εμείς το 2019, υπογράψαμε τη σύμβαση λίγες ημέρες πριν και θα προχωρήσει και αυτό. Μαζί με έργα τα οποία ξεκινούν για το αποχαιρετικό δίκτυο στο Γιανακοχώρη και στη Μαρίνα, τα έργα για την τοποθέτηση ψηφιακών υδρομετρητών προκειμένου να αντιμετωπιστεί ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο αφορά στην αλόγιστη χρήση νερού και το οποίο θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Σε αυτό δε το κομμάτι, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών,
ετοιμαζόμαστε να υπογράψουμε προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση μιας μελέτης που αφορά την διαχείριση και την αξιοποίηση των υδατικών πόρων του Δήμου μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να προλάβουμε καταστάσεις οι οποίες έρχονται και θα τις αντιμετωπίσουμε στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής και με αυτόν τον τρόπο, με αυτή την συνεργασία με το εξειδικευμένο προσωπικό του Πανεπιστημίου Πατρών, θα δώσουμε λύσεις στο ζήτημα της διαχείρισης των υδάτων που η πρόθεσή μας είναι να μην καλύπτει απλώς και μόνο το Δήμο της Νάουσας, αλλά να μπορεί να καλύψει αντίστοιχα και όμορους Δήμους και περιοχές. Και ταυτόχρονα η Δημοτική Επιχείρηση, στο πλαίσιο αυτό που σας είπα προηγουμένως, της δέσμευσής μας, της προεκλογικής, για συγκεκριμένες παρεμβάσεις και έργα, έχει ήδη αναθέσει ένα από τα σημαντικότερα έργα. Έχουν γίνει πολλές αναθέσεις, αλλά ένα από τα σημαντικότερα έργα, το οποίο θα σας αναφέρω για να μην κουράσω, είναι η κατασκευή του νέου αγωγού μεταφοράς νερού προς τη Στενήμαχο και τα Μονόσπιτα. Ένα έργο λοιπόν, το οποίο θα έρθει να αντικαταστήσει τα αντιλοστάσια με τα οποία αυτή τη στιγμή υδρεύονται οι δύο οικισμοί και θα υδρεύονται βαρετικά με νερό το οποίο θα έρχεται από τις πηγές του Αγίου Νικολάου. Έχοντας αναφέρει όλα αυτά, θέλω να επισημάνω ότι επανερχόμενος στην αρχική μου τοποθέτηση, ότι ήδη μέσα σε αυτό το πρώτο εξάμηνο και παρά τα πολλά εμπόδια που επιχειρούν καθημερινά να μας βάλουν οι παράγοντες της πισοδρόμησης, οι οποίοι δεν είναι απαραίτητο να προέρχονται μόνο, αν θέλετε, από τον πολιτικό χώρο. Δυστυχώς, βεβαίως, η σημερινή αντιπολίτευση είναι κλασικό παράδειγμα αυτής της τακτικής, της τακτικής του να δημιουργούμε εμπόδια στο έργο της διοίκησης. Καταφέραμε πολλά και εργαζόμαστε εντατικά προκειμένου να βοηθήσουμε το Δήμο μας, να βοηθήσουμε τους δημότες μας να επανέλθουμε ξανά, να επιτύχουμε τον πρώτο στόχο, ο οποίος είναι η επιβίωση, και ο δεύτερος είναι η επανεκκίνηση της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας. Το κάνουμε λοιπόν αυτό παρόλες τις δυσκολίες. Και εδώ θα μου επιτρέψετε να κάνω και μία αναφορά σε αυτό το οποίο ταλαιπώρησε εμένα προσωπικά το προηγούμενο διάστημα. Δεν θα μπω στη λογική να σας παραθέσω τον αριθμό των μηνύσεων, των αγωγών και των καταγγελιών που έχω υποστεί από συγκεκριμένους ανθρώπους, από συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων, όλο το προηγούμενο διάστημα. Και όχι γιατί έχω κάποιον λόγο να μην το κάνω, αλλά γιατί είναι τόσες πολλές και τόσο ανόητες κάποιες από αυτές, στις οποίες θα κουράσουμε τον κόσμο. Ενδεικτικά θα σας αναφέρω ότι μου έχει γίνει αγωγή για το ποσό των 80.000 ευρώ, διότι προξένησα πρόβλημα υγείας σε συγκεκριμένο άνθρωπο με τη συμπεριφορά μου, επειδή του ασκούσα κριτική. Αυτά λοιπόν τα πράγματα, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν συμβαίνουν πουθενά. Αλλά εδώ υπάρχει μία ομάδα ανθρώπων η οποία επιθυμεί την προσωπική, πολιτική, ηθική και οικονομική μου εξόντωση. Σε όλους αυτούς οι οποίοι εργάζονται νυχθημερών προκειμένου να σταματήσει ουσιαστικά αυτό το σημαντικό, το σπουδαίο σε κάποιες περιπτώσεις έργο που επιτέλεται στο Δήμο Νάουσας, έχω να πω ότι τα έβαλαν με λάθος άνθρωπο. Και επειδή νόμιζαν κάποιοι άνθρωποι ότι θα μπορέσουν να με κάμψουν με τακτικές οι οποίες είναι τελείως ξένες προς εμένα, ενδεικτικά θα σας αναφέρω ότι γνωστός δικηγόρος της Νάουσας, ο οποίος ασκεί το άθλημα του παραγουντισμού και είναι ενεργότερο στα social media, με προσέγγισε, εμένα και την ομάδα των νομικών μου, προκειμένου να μεσολαβήσει
για να υπάρξει συμβιβασμός της υπόθεσης αυτής της οποίας έχω εγώ και θα σας αναλύσω στην πορεία το τι αφορά, με υπόθεση που αφορά μέλη της προηγούμενων διοικήσεων του Δήμου και η οποία αυτή τη στιγμή εκκρεμεί σε ποινικό επίπεδο και πρόκειται να δικαστεί στο προσεχές διάστημα. Φυσικά, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν πρόκειται ποτέ για το, αν θέλετε, προσωπικό μου συμφέρον να παραβώ τον όρκο μου και να μην επιτελέσω το καθήκον. Το γεγονός ότι αρνήθηκα είναι αποτέλεσμα του μένους, είναι, αν θέλετε, εξηγεί το μένος με το οποίο αντιμετωπίζουμε από τη συγκεκριμένη αυτή ομάδα ανθρώπων όλο το προηγούμενο διάστημα. Και για να πούμε λίγο και δύο πράγματα επί της επίμαχης δίκης. Αυτό για το οποίο λοιπόν κατηγορήθηκα και καταδικάστηκα σε 3 μήνες φυλάκισης είναι η έκδοση μιας άδειας υγειονομικού ενδιαφέροντος. Αυτό λοιπόν το γεγονός σε καμία περίπτωση και γι' αυτό η αντίδρασή μου και σε πρώτο βαθμό μετά το τεράστιο το εγκληματικό λάθος της αποκεντρωμένης διοίκησης να με θέσει σε αργία ήταν απολύτως έντονη, διότι εδώ έχουν γίνει θαύματα. Πουθενά από την δικαστική απόφαση και πουθενά από τα όσα προβλέπει ο νόμος δεν προέκυπτε ο συνδυασμός των παραγόντων εκείνων που θα μπορούσαν να με θέσουν σε αργία. Ήταν μια απολύτως άδικη, προβληματική απόφαση η οποία πραγματικά ερχόταν από άλλες εποχές. Κάποιοι άνθρωποι θεωρούν ότι μπορούν να αντιμετωπίζουν τον κόσμο και να τον κατευθύνουν με τρόπο που εξυπηρετεί τα δικά τους προσωπικά συμφέροντα, τα δικά τους ταπεινά κίνητρα και ταυτόχρονα να έρχονται σε αντίθεση με την λαϊκή εντολή. Αυτό το οποίο προσπαθούν ορισμένοι να κάνουν είναι να εκδιώξουν έναν δημοκρατικά εκλεγμένο δήμαρχο, ο οποίος έχασε τις εκλογές του 2019, πήγε με αξιοπρέπεια στο σπίτι και στη δουλειά του και επανήλθε και κέρδισε την εμπιστοσύνη του κόσμου. Αυτό, να ξέρετε, έχει συμβεί ελάχιστες φορές σε αυτή τη χώρα. Να υπάρξει κάποιος ο οποίος να έχει χάσει και να επανέλθει. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι και την πρώτη φορά που εκλέχτηκα επιτέλεσα με υψηλό αίσθημα ευθύνης το καθήκον μου, έβαλε αυτούς τους ανθρώπους απέναντί μου. Κάποιοι λοιπόν, θεωρώ, βλέποντας και τη δίκη παροδία η οποία έγινε το προηγούμενο διάστημα στις 26/6, μιλάμε για μια δίκη η οποία πραγματικά πιστεύω ότι θα μπορούσε να αποτελεί προϊόν διδασκαλίας σε αποφύτους νομικής επιστήμης για το πώς δεν πρέπει να είναι η ελληνική δικαιοσύνη. Είχε ως αποτέλεσμα, θεωρώ, να υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι έρχονται με τρόπο ο οποίος είναι εκτός της λογικής, της πολιτικής αντιπαράθεσης, να προσπαθούν έναν δημοκρατικά εκλεγμένο δήμαρχο να το θέσουν εκτός της θέσης του. Εγώ λοιπόν σε αυτούς τους ανθρώπους διαμηνύω αυτό που τους είπα και δεν το κατάλαβα. Ότι προσπάθησαν να με θάψουν, αλλά δεν κατάλαβαν ότι είμαι σπόρος. Δεν πτωούμε. Τους προκαλώ να συνεχίσουν σε αυτόν τον ρυθμό, αφού δεν αντιλαμβάνονται την ζημία την οποία κάνουν στον τόπο, διότι το πρόβλημα για αυτούς μπορεί να είναι ο Κουτσογιάννης, αλλά εδώ η συμπεριφορά τους είναι καταστρεπτική για τον τόπο. Και καλό είναι
να καταλαβαίνουμε τα μηνύματα που μας δίνει ο κόσμος. Κάποιος τους έθεσε οριστικά στο χρονοτούλαπο της ιστορίας. Και έτσι και εκεί πρέπει να παραμείνουν. Εγώ λοιπόν αυτό που θέλω να πω και να κλείσω είναι ότι παρά αυτή την τιτάνια προσπάθεια την οποία κάνουν να με εξοντώσουν, θα συνεχίσω να είμαι παρόν, δουλεύω νυχθημερών για αυτό που αγαπώ, για τον Δήμο, για τους Δημότες, για τους ανθρώπους που επιμένουν να βρίσκονται στην Άουσα, στον Δήμο μας, να αγωνίζονται για ένα καλύτερο αύριο. Με αυτούς είμαι δίπλα, για αυτούς εργάζομαι, με αυτούς θα πορευτούμε. Και να είναι σίγουροι οι Δημότες της Νάουσας ότι το έργο το οποίο παράγεται και θα παραχθεί στο προσεχές διάστημα θα τους κάνει και θα μας κάνει όλους περήφανους. Αυτά ήθελα να σας πω. Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση θέλετε, για οποιοδήποτε ζήτημα. Πότε έγινε η προσέγγιση αυτή για το ψήφισμα των δικαστικών εκτελεστών, πριν τις εκλογές ή μετά? Μετά τις εκλογές. Τι αγωγή για την δημιουργία βλαβών υγείας αποδεικνύεται με κάποιο τρόπο επιστημονικά, ότι η κριτική προκαλεί βλάβες στην υγεία του? Κύριε Χατζηκυριακίδη, προφανώς αντιλαμβάνεστε, ο καθένας κρίνεται από τα γραφόμενά του και από τις πράξεις. Αυτό το οποίο μόνο μπορώ να πω εγώ είναι ότι αν η κριτική, η οποία είναι νομίζω συστατικό προϊόν της πολιτικής δραστηριότητας, προκαλούσε τέτοια ζητήματα, τότε αυτό το οποίο έχω υποστεί εγώ από αυτούς τους ανθρώπους, θα έπρεπε σήμερα να είμαι κάπου αλλού. Βασικά δεν θα ήμουν ανάμεσά σας. Με τόσο κυνηγητό, με τόσο πόλεμο, με τόση εχθρότητα και με τόσο μένος εναντίον μου. Αντιλαμβάνεστε, σας το ανέφερα μόνο και μόνο, διότι κάποια στιγμή, ξέρετε, επέλεξα στην προηγούμενη θητεία μου και επέλεξα αυτό το διάστημα να μην μιλάω. Είναι ελάχιστοι άνθρωποι που ξέρουν τι έχω υποστεί όλο αυτό το διάστημα και τι έχω υποστεί αδίκως. Με έχουν σύρει άπειρες φορές στα δικαστήρια, έχω αθωωθεί στο σύνολο των δικαστηρίων σχεδόν. Αυτό το τελευταίο απομένει, το οποίο θα το κερδίσω και αυτό. Έτσι. Ήδη μία φορά ο Ρίος Πάγος ανέπεμψε την υπόθεση, θα την αναπέμψει ξανά. Και ταυτόχρονα εκκρεμεί σε αυτό το κομμάτι και η προσφυγή μου σωστέ. Δεν πτώμε, θα τους κερδίσω όπως τους κέρδισα εκεί που ήταν το σημαντικότερο, στις εκλογές. Υπάρχει δηλαδή μια προσφυγή στην τελευταία απόφαση? Όχι, μιλάω για αυτό τα οποία έχουν διαμορφωθεί ήδη. Η νέα απόφαση δεν έχει γραφεί, δεν την γνωρίζουμε ακόμη. Φυσικά, όπως και η προηγούμενη απόφαση, δεν τεκμηριωνόταν σε κανένα σημείο της απόφασης η αιτιολογία, η φεδρή, αστήριχτη και γελία αιτιολογία της αποκεντρωμένης διοίκησης με την οποία μέθεσε αργία. Εκτιμώ ότι αυτή τη φορά θα είναι πολύ πιο συνετοί οι άνθρωποι στην αποκεντρωμένη και θα αντιμετωπίσουν με τη δέουσα σοβαρότητα, ενδεικτικά για να σας δώσω να καταλάβετε τι εννοώ με τη δέουσα σοβαρότητα. Εγώ εκτιμώ ότι είναι αδιανόητο ένας χημικός μηχανικός, παραδείγματος χάρη, ή ένας διεθνολόγος, ή ένας οικονομολόγος, ή ένας δημοσιογράφος, αν θέλετε, να μπορεί να κάνει ερμηνεία και ανάγνωση, ασφαλής έτσι, εμπειρία, ανάγνωση μιας δικαστικής απόφασης, χωρίς να ζητήσει νομική συνδρομή. Στην προκειμένη έτσι. Περίπτωση, η Επιτροπή παίρνει την απόφαση, ή όχι, ένας άνθρωπος. Ένας άνθρωπος. Ο γραμματέας αποκεντρωμένης. Εγώ αυτό το οποίο έχω να πω εν προκειμένου είναι ότι είναι πολύ άσχημο τα λάθη να επαναλαμβάνονται. Έτσι. Και εκτιμώ ότι αυτή τη φορά θα είναι πολύ πιο συνετοί οι άνθρωποι εκεί πέρα στην προσέγγιση τους. Άλλο πράγμα.
Απλά η αναφορά, Αντώνη, για να σου πω ότι η αναφορά στην αγωγή αυτή είναι για να καταδείξω, έτσι, το τι έχω υποστεί. Έτσι. Είναι αδιανόητο να έχω εγώ αυτή τη στιγμή να πρέπει να απαντήσω, έτσι, σε μία αγωγή, η οποία είναι φεδρή, η οποία είναι αστεία. Παρ' όλα αυτά όμως, εγώ εκτιμώ ότι όλα αυτά γίνονται γι' αυτό που σας εξήγησα προηγουμένως. Διότι αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να με θάψουν. Εγώ, ξέρετε, δεν είμαι άνθρωπος ο οποίος... είμαι άνθρωπος ο οποίος ζει από τη δουλειά του. Εγώ όταν έχασα τις εκλογές, όπως και πριν είχα τη δουλειά μου, όταν έχασα τις εκλογές, πήγα σε μια εταιρεία και ανέλαβα ρόλο διευθυντή. Δουλεύω. Ούτε μου περισσεύω να τα μπατζάκια, ούτε έχω άπειρα χρήματα. Για να απαντήσω εγώ σε αυτές τις ανοησίες, πρέπει να πληρώσω δικηγόρο. Έτσι, αντιλαμβάνεστε τι λέω. Εγώ πρέπει να αποδείξω τώρα, εσείς πέστε μου, με ρώτησες κάτι προηγουμένως, Αντώνη, το οποίο ήταν, είναι νομίζω το πιο εύλογο. Τι να πω τώρα εγώ, τι να πεις σε αυτή την αγωγή, τι να απαντήσεις. Ότι που κάποιος σε κατηγορεί ότι επειδή του ασκείς κριτική, του προξένησες πρόβλημα υγείας. Πέστε μου εσείς. Αυτή όμως είναι η δική μου καθημερινότητα. Με αυτούς τους ανθρώπους αντιπαλεύω, με αυτούς τους ανθρώπους αγωνίζομαι και παρόλα αυτά δεν με κάμψανε και δεν θα με κάμψουν. Να είναι σίγουροι γι' αυτό. Διότι δεν αντιλήφθηκαν με ποιον έχουν απέναντί τους. Ό,τι και να κάνουμε θα σηκώνουμε δυνατότερος. Αν θέλετε κάποια άλλη ερώτηση για τα θέματα που αναπτύχθηκαν. Δεν θεωρείτε πάντως ότι είναι προδοσία της ΝΑΟΥ σε τέτοιες μορφές δικογράφων και κατηγορίες. Αυτά τα οποία... Προηγείται, κύριε Δήμαρχε, προηγείται. Αυτά τα οποία συμβαίνουν στην ΝΑΟΥΣΑ, αυτά τα οποία συμβαίνουν στην ΝΑΟΥΣΑ είναι αδιανόητα. Έτσι νομίζετε. Όχι, είναι αδιανόητα. Έτσι νομίζετε, κύριε Δήμαρχε. Εδώ δεν είναι. Εδώ μιλάμε, Δημήτρη, για... πλέον για προσωπικό μένος. Δεν μιλάμε για μια, αν θέλεις, οξυμένη πολιτική αντιπαράθεση. Εδώ μιλάμε για προσωπικό μένος. Έχει μεταφερθεί και από την μεταξύ των δύο δήμων, είναι διαδημοτική. Εμείς αυτό. Ναι, πρέπει να Όχι. Αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι και θέλω να το τονίσω και σας μιλάω σε αυτή τη φάση πλέον προσωπικά, ανθρώπινα. Σας παρέθεσα ένα πρόγραμμα, σας παρέθεσα ένα έργο μέσα σε 6 μήνες, το οποίο εγώ έχω κατέβει για αυτά τα πράγματα, έχω κατέβει ήδη 20 φορές στην Αθήνα. Δουλεύω από το πρωί μέχρι το βράδυ για να πετύχω αυτά τα σπουδαία πράγματα για τους δημότες μου, για τον τόπο μου. Και όλα αυτά τα κάνω έχοντας να αντιμετωπίσω όλο αυτόν τον πόλεμο. Και σας είπα, δεν έχω καμία ενόχληση να είναι κριτική, να είναι αντιπαράθεση. Προφανώς είμαι ο πρώτος που το λέει και το λέω και στους συνεργάτες μου ότι ναι, έχουμε κάνει πολύ σπουδαία πράγματα σε 6 μήνες, έχουμε όμως πολλά ακόμη να κάνουμε και σαφέστατα δεν τα κάνουμε όλα σωστά. Αλλά ξέρετε ποιο είναι το σημαντικό? Ότι διορθωνόμαστε. Ότι εκεί που μας επισημαίνεται το λάθος, ερχόμαστε και το διορθώνουμε. Έχουμε την ανδρεία, έχουμε το πολιτικό θάρρος να πάρουμε, να αναλάβουμε την ευθύνη και να διορθώσουμε και το λάθος. Και όλα αυτά τα οποία σας ανέφερα προηγουμένως, γίνονται μέσα σε ένα εξαιρετικά δυσμενές περιβάλλον για μένα. Και παρόλα αυτά, τιμώ κάθε μέρα την εμπιστοσύνη των συνδημοτών μου. Και θα συνεχίσω να το κάνω. Παρόλα τα εμπόδια, παρόλες τις αντικσότητες, παρόλες τις χυδαίες σε πολλές περιπτώσεις, συμπεριφορές τις οποίες αντιμετωπίζω. Μπορώ να θέσω τώρα πέρα. Ό,τι θέλετε. Είμαστε... Έτσι επιγραμματικά και ναι. Μια επιγραμματική απάντηση. Το ένα είναι για τα δύο έργα που έπαιρνω. Ναι. Δημαρχείου και Παναγούρη.
ειδικά στην Παναγούλη, περπατάει με αριθμό χερόνα. Mm-hmm. Τι χαμοδιάγραμμα υπάρχει. Το έργο στην Παναγούλη θα έχει, το έργο της Παναγούλη θα έχει ολοκληρωθεί στο τέλος Αυγούστου. Θα έχει ολοκληρωθεί. Και στην Οδό Δημαρχίας. Στην Οδό Δημαρχίας υπολογίζουμε να είναι ολοκληρωμένο το Σεπτέμβριο. Εδώ όμως οφείλω να επισημάνω, Μιμή, το γεγονός ότι στην Οδό Δημαρχίας έγινε ένα έργο σε επίπεδο υποδομής, το οποίο είναι πλήρως ολοκληρωμένο. Έτσι. Έχει σημασία αυτό. Απλώς εγώ μιλάω κυρίως με την Παναγούλη, διότι πάρα πολύ αργή. Ναι. Το άλλο που ήθελα, εάν έχουν πάει από τις τεχνικές υπηρεσίες να κάνουν αυτοψία για το ελληνικό επάνω. Για το? Για το αιωλικό πάρκο στην Ομιλία. Αυτό έχει... Επαρχή απόφαση στο τελευταίο συνδύο. Ναι, δεν είναι απόφαση, είναι η δέσμευση, η δική μας, αν θέλετε, επιθυμία της διοίκησής μας, να πάμε οργανωμένα. Αυτό δεν μπορεί να γίνει ξαφνικά, αυτό θα γίνει οργανωμένα, σε συνεννόηση και με τους ανθρώπους της εταιρείας η οποία υλοποιεί το έργο, προκειμένου να μας παραθέσουν και όλα τα στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα. Το έργο προχωράει με γρήγορους ρυθμούς γιατί έχει όλες τις ιδιοδοτήσεις. Ναι, το αν προχωράει το έργο, ξέρετε, δεν είναι στο χέρι αυτή τη στιγμή του Δήμου της Νάουσας, διότι εγώ θα σας πω το εξής. Το προηγούμενο διάστημα, όπως μας επιληροφόρησαν και οι άνθρωποι εκεί που ήταν παρόντες στη συνέδριση του Δημοτικού Συμβουλίου, πραγματοποιήθηκε μια μεγάλη αυτοψία από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, τους όμορους δήμους εκεί του τέτοιου που νομίζω ήταν το Δήμο Κοζάνης, από το Δήμο Ορδέας κτλ. Έτσι, η οποία από ό,τι διαπιστώσαμε δεν είχε κανένα αποτέλεσμα. Διότι τουλάχιστον από αυτά τα οποία αναφέρθηκαν τηρούνται τα αδειοδοτημένα. Το μεγάλο πρόβλημα με το υλικό συνέβη όταν η προηγούμενη διοίκηση είχε τη δυνατότητα στον σωστό χρόνο να κάνει προσφυγή. Και δεν την έκανε. Αυτή τη στιγμή η πραγματικότητα, την είπα και στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι ότι εμείς είμαστε με την πλάτη στον τοίχο. Τα πράγματα πλέον είναι πάρα πολύ δύσκολα. Αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε εμείς αυτή τη στιγμή είναι μόνο να ελέγχουμε εάν υπάρχουν παραβάσεις των αδειοδοτημένων, επί των αδειοδοτημένων εργασιών. Τα ουσιαστικά, εκείνα τα οποία μπορούσαν να γίνουν και να διακόψουν το έργο, να αποτρέψουν την υλοποίησή του, χάθηκαν με ευθύνη της προηγούμενης διοίκησης. Και θα σου θυμίσω, Μιμή, ότι, γιατί νομίζω ήσουν παρούσα στο Συμβούλιο, ότι η γνωμοδότηση, μέχρι και αυτή η γνωμοδότηση περιβόητη που ανατέθηκε σε νομικό για το τι θα μπορούσε να γίνει, πάρθηκε απόφαση το καλοκαίρι του 22 και παραδόθηκε. Αφού ανατέθηκε 6 μήνες μετά, παραδόθηκε προεκλογικά. Για την ακρίβεια, παραδόθηκε 2 μέρες μετά τις εκλογές, 17 Οκτωβρίου. Κάποια πράγματα βοούν από μόνα τους. Εντάξει, τώρα, εμείς αυτό το οποίο δεσμευτήκαμε θα το κάνουμε. Η αντίθεσή μας ήταν δεδομένη. Ήμασταν άλλωστε μόνο επί δικής μου διοικήσεως υπήρξε ρητή και ξεκάθαρη απόφαση. Θα γίνουν όλα στο σωστό χρόνο. Και ο σωστός χρόνος, πιστέψτε με, όπως και για πολλά άλλα πράγματα, μπορεί να το γνωρίζει καλύτερα η διοίκηση. Διότι πολλές φορές θέλουμε να κάνουμε κάποια πράγματα, τα οποία, αν δεν έχουν σωστό timing, δεν θα έχουν καλά αποτελέσματα. Και η τρίτη ερώτηση είναι μία. Ελπίζω να μην την ξέχασες. Όχι, δεν την ξέχασα. Mm. Αφορά για τα νέα ζευγάρια. Επειδή υπάρχει μια έντονη κριτική στα όσα είχατε πει προεκλογικά, στα όσα είχατε πει πρόσφατα, ότι θα υπάρξει αυτά έσοδα των εκδηλώσεων. Θέλουμε λίγο έτσι μια καλύτερη πληροφόρηση. Είναι η γενέστη. Προφανώς. Εδώ εμπροκειμένου είναι ένα μέτρο το οποίο έχει χαιρετιστεί από το σύνολο των ανθρώπων οι οποίοι συμμετέχουν σε εκδηλώσεις του Νάουσα Summer Festival. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Νίκος Οικονομόπουλος, όταν έμαθε ότι μέρος, διότι όπως αντιλαμβάνεστε,
η θέσπιση ενός εισιτηρίου σε αυτές τις εκδηλώσεις, ο Δήμος Νάουσας, δεν είναι κερδοσκοπικός οργανισμός. Δεν έχει ως στόχο να βγάλει έσοδα από αυτές τις εκδηλώσεις. Δεν είναι κέρδος, γιατί να το πω έτσι. Οπότε τι είπαμε, ότι εδώ είναι μια ευκαιρία να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι το οποίο είναι κατά κόρο. Να στηρίξουμε και με αυτόν τον τρόπο την κοινωνική πολιτική. Και λέω σε όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι λαϊκίζουν ασύστολα. Είδανε ποτέ τι έχουμε πει, ξέρουν πώς γίνονται οι διαδικασίες. Καταρχάς κάποιοι δεν έχουν διοικήσει ποτέ. Με την έννοια ότι δεν γνωρίζουν πώς λειτουργεί το σύστημα των Δήμων. Κάποιοι που διοίκησαν ήταν τόσο διάφοροι που επίσης απορώ και δεν είμαι σίγουρος για να πω την αλήθεια αν ξέρουν πώς λειτουργούν οι Δήμοι παρότι διοικήσανε. Εδώ αυτές είναι διαδικασίες που θέλουν χρόνο και εμείς το προετοιμάζουμε. Η δέσμευσή μας είναι ισχύ στο ακέραιο και θα ισχύσει αναδρομικά για τα ζευγάρια από πρώτης πρώτου, από τη στιγμή που αναλάβαμε. Οι πόροι είναι αφενός ήδη οι πόροι του Δήμου. Αφετέρου θα είναι οποιαδήποτε άλλη πηγή, όπως είναι παραδείγματος χάρη τα έσοδα των συναυλιών, με τα οποία θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε τη δυνατότητά μας να στηρίζουμε τα νέα ζευγάρια. Και επίσης, να πω και κάτι άλλο. Η δική μου ρητή δέσμευση κατά την προεκλογική περίοδο, ποια ήταν? Ότι θα προσπαθήσουμε, θα ενισχύσουμε τους κωδικούς αυτούς σε σημαντικό βαθμό με έσοδα, παραδείγματος χάρη από τα υδροηλεκτρικά. Ποια υδροηλεκτρικά? Αυτά τα οποία δεν μπόρεσαν να δώσουν 300 ευρώ για να μείνουν στην ιδιοκτησία του Δήμου. Και είναι τιμητές ποιοι? Ποιοι είναι τιμητές? Αναρωτιέμαι πραγματικά, ποιοι είναι τιμητές? Χάσανε 7 άδειες υδροηλεκτρικών, 2 ΜΒ ισχύς. Συνολικά έσοδα ετησίως 750.000 ευρώ. Για 300 ευρώ. Υπάρχει κάτι που λέγεται ντροπή. Αλλά κάποιοι δεν το έχουν. Εμείς λοιπόν, η δέσμευσή μας και σε αυτό το κομμάτι ισχύει ακέραιη. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται από το φθινόπωρο και θα υπάρξει σχετική αναλυτική ενημέρωση για το ποιοι είναι οι δικαιούχοι. Έτσι, γιατί τώρα αντιλαμβάνεσαι ότι ακούω και διάφορα άλλα πράγματα, ότι δεν θα είναι όλοι. Προφανώς δεν θα είναι όλοι οι δικαιούχοι. Δηλαδή, συγγνώμη, εάν το εισόδημα κάποιου είναι, το ετήσιο εισόδημα είναι π.χ. 100.000 ευρώ, θα του δώσουμε επίδομα? Προφανώς και δεν είναι όλοι δικαιούχοι. Πού το είδαμε αυτό να είναι άπαντες και ανεξαίρετος δικαιούχοι? Θα υπάρχουν κοινωνικά κριτήρια. Διότι δόξα τω Θεώ, αν κάποιος έχει ετήσιο εισόδημα 100.000 ευρώ, δεν έχει ανάγκη να πάρει επίδομα για το παιδί. Και η λογική είναι αυτή. Έτσι. Θα γίνει λοιπόν εκτενής παρουσίαση του προγράμματος και θα ξεκινήσει το πρόγραμμα από το φθινόπωρο. Έτσι, οι πόροι, επαναλαμβάνω, είναι συνδυαστικοί. Είναι πόροι του Δήμου Νάουσας, είναι πόροι από τα έσοδα από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είναι πόροι από τις συναυλίες και θα είναι πόροι και από χορηγίες και από οτιδήποτε άλλο μπορεί να υπάρξει, το οποίο θα ενισχύσει αυτή την τόσο σπουδαία δράση. Δεν πληρώθηκε ένα παράπονο 300 ευρώ για να μείνουν οι άδειες των υδροηλεκτρικών. Ναι. Η προηγούμενη διοίκηση δεν έκανε έγκαιρα προσφυγή για να αποτρέψει τουλάχιστον να ανασχέσει την ανάπτυξη των εργασιών. Να εξαντλήσει τις πιθανότητες να αποτρέψει το έργο. Ωραία. Παρότι αναλαμβάνω, έτσι, και αυτό έχει τη σημασία του, για να δείτε πώς αντιμετώπιζε η προηγούμενη διοίκηση το θεσμό του Δημοτικού Συμβουλίου, παρότι το Δημοτικό Συμβούλιο ήταν αρνητικό στην υλοποίηση αυτού του έργου. Δεν θα ακολουθήσω από τις συνεδριάσεις και τις αποφάσεις. Το ερώτημα είναι τόσο για την αδειοδότηση των υδροηλεκτρικών, όσο και για το αιωλικό και όλες οι άλλες τέλος πάντων ενέργειες, έχουν το χαρακτήρα της ανικανότητας ή της αδιαφορίας, αν είναι ανικανότητα, ακούγεται λίγο βαρύ, ή υπάρχει και το στοιχείο της σκοπιμότητας.
Γιατί είπατε στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, στην ειδική συνεδρίαση, μαζί με ένα σχόλιο για το πώς αντιμετωπίζει το ίδιο θέμα των αεολικών πάρκων ο Δήμος Βέρειας, ότι αφήσατε σαφίστατους υπονοιμούς ότι η διοίκηση Κρανικόλα έβλεπε θετικά τα αεολικά. Μα το έχει παραδεχτεί ο ίδιος ο κ. Κρανικόλας. Ωραία. Άρα λοιπόν... Δεν είναι αιχμή υπονοιμός, ο άνθρωπος το είπε. Και... Να σας πω προσωπικά για αυτό το πράγμα, τουλάχιστον είναι ένα από τα πράγματα το οποίο μπορεί να τον ψέξει ενδεχομένως κανείς για πολλά, αλλά τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι το αναγνωρίζω ότι εδώ είχε μια ειλικρινή στάση. Είναι ένα από τα ελάχιστα βέβαια πράγματα, αλλά το αναγνωρίζω όμως αυτό το πράγμα. Ήταν υπέρ. Ναι, ο άνθρωπος ήταν υπέρ και πραγματικά εγώ το λέω, θαρσός, εγώ δεν έχω πρόβλημα, καταρχάς να πω κάτι. Μιλάω για την προηγούμενη διοίκηση. Δεν με ενδιαφέρουν τα πρόσωπα. Με ενδιαφέρει η νοοτροπία. Με ενδιαφέρει η αντίληψη. Με ενδιαφέρει ο τρόπος σκέψης. Αυτό το οποίο ήταν προβληματικό το προηγούμενο διάστημα ήταν ακριβώς ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούσαν και αντιμετώπιζαν κάποιοι το Δήμο. Ήτανε το γεγονός ότι υπήρχε πραγματικά, αν θέλετε, αυτό το οποίο λέγαμε εμείς και το λέγαμε και προεκλογικά, ήταν σαν να ήμασταν σε ένα συνεχές διάλειμμα, σε μια ραστόνη. Και αυτό το πράγμα, σε τελική ανάλυση, και με όλες τις δυσκολίες που αντιλαμβάνεστε ως άνθρωποι οι οποίοι είστε έμπειροι σε αυτό το κομμάτι, στο πολιτικό να το πω ρεπορτάζ, ο κόσμος το είδε. Γι' αυτό μας εμπιστεύτηκε ξανά. Και γι' αυτό μάλλον μας εμπιστεύτηκε ξανά. Το γιατί δεν έγιναν πράγματα την προηγούμενη περίοδο και το γιατί μέσα σε 6 μήνες έχουν γίνει τόσα που όλη την προηγούμενη περίοδο των 4,5 χρόνων να τα βάλεις σε μία ζυγαριά είναι απείρως περισσότερα αυτά που έχουν γίνει σε 6 μήνες από αυτά που έγιναν τα προηγούμενα 4,5 χρόνια. Πολλά εκ των οποίων που έγιναν τα προηγούμενα 4,5 χρόνια ήταν έργο της περίοδου πάλι 14-19. Άρα λοιπόν, το γιατί δεν λειτουργήσε θετικά, γιατί δεν απέδωσε έργο η προηγούμενη διοίκηση, είναι κάτι που θα πρέπει κάποια στιγμή αν θέλετε, προβαίνοντας σε μια αυτοκριτική, ουσιαστική αυτοκριτική, όπως έκανα εγώ όταν έχασα τις εκλογές, να την κάνουν και οι ίδιοι. Αντί αυτού, εδώ βλέπουμε μια κατάσταση η οποία δείχνει ότι οι άνθρωποι δεν έχουν αντιληφθεί τι έγινε. Το πρόβλημα δεν είναι αν θα το αντιληφθούν. Το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι ανεπίτρεπτο να θέτουν εμπόδια σε αυτήν την αναπτυξιακή πορεία την οποία έχει ξεκινήσει να έχει ο τόπος. Ο τόπος χρειάζεται τους πάντες. Τους πάντες. Και από την πρώτη στιγμή είπα και εδώ σε αυτό το γραφείο όταν κάναμε μία πολύ σύντομη και λιτή τελετή παράδοσης παραλαβής με τον προκάτοχό μου, του είπα, ένα από τα πρώτα πράγματα που του είπα ήταν ότι τέλος στις ανούσιες αντιπαραθέσεις, στις οποίες εγώ το δικό μου μερίδιο ευθύνης το ανέλαβα. Υπήρξαν πράγματα τα οποία, σας το έχω πει και σε προηγούμενη τοποθέτησή μου, δημόσια τοποθέτησή μου, γιατί δεν φοβάμαι την ευθύνη. Ούτε φοβάμαι να αναλάβω το λάθος, να το παραδεχτώ. Σας είχα πει στο παρελθόν, την περίοδο 14-19 κινήθηκα με λάθος τρόπο σε κάποια πράγματα. Έδωσα υπερβολική σημασία και βαρύτητα σε κάποια πρόσωπα, σε κάποιους ανθρώπους που δεν άξιζαν σε τελική ανάλυση. Και ο μόνος που ζημιώθηκε ήμουν εγώ. Το κατάλαβα, το διόρθωσα, έχω πάψει να ασχολούμαι μαζί τους. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτό είναι μια διαδικασία η οποία έρχεται και από τις δύο πλευρές. Και εδώ σας είπα προηγουμένως ότι υπάρχει μια ξεκάθαρη προσπάθεια εξόντωσής μου. Άρα λοιπόν, φίλε Δημήτρη, εγώ σε αυτά που λέω είμαι συνεπής. Κανείς δεν μπορεί να μου το στερήσει αυτό το πράγμα.
Το θέμα είναι όμως να καταλάβουν και άλλοι αυτό που τους εξήγησα εδώ μέσα. Ότι ο τόπος δεν έχει άλλη ευκαιρία. Στην ιστορική του μέλλοντος, θα μας, εάν δεν τα καταφέρουμε, θα μας τοποθετήσουν εκεί που πρέπει όλους μαζί. Θα έχει πάντως ιδιαίτερο ενδιαφέρον να γίνει όσο μπορεί πιο έτσι, αναλυτική γνώση το τι διενύφθη σε αυτή την συνάντηση μεταξύ ημών και ημών για τις δικαστικές αυτές υποθέσεις και για τον παρασκηνιακό τρόπο με τον οποίο μπορούσαν να συμψηφιστούν για να διαθετηθούν. Δηλαδή ήταν καθαρά δύο δικαστικές υποθέσεις ή και το γενικότερο πλαίσιο στάσης κάποιων κύκλων ανθρώπων θα άλλαζε θετικά ή θετικό ή αρνητικό πρόσημο ανάλογα με την έκβαση αυτής της πρότασης. Το επίκεντρο ήταν οι δύο κύριες υποθέσεις. Η μία είναι αυτή που σας ανέλησα προηγουμένως και άλλη είναι μία για την οποία δεν μπορώ να σας πω περισσότερα πράγματα. Πέραν το ότι. Στο Δημοτικό Συμβούλιο, παρακολουθήσαμε και τουλάχιστον. Εντάξει. Εγώ Δημήτρη, δεν μπορώ να πω περισσότερα πράγματα. Είναι μια δικαστική υπόθεση η οποία είναι σε κρεμότητα και σε ποινικό επίπεδο και σε αστικό επίπεδο. Δεν μπορώ να πω περισσότερα πράγματα. Ευελπιστώ και θέλω να πιστεύω ότι η δικαιοσύνη θα πράξει αυτό το οποίο είναι ορθό. Από εκεί και πέρα, ναι, ήταν μια διαδικασία, να το πω έτσι ομά, όπως αντιλήφθηκα εγώ και γι' αυτό δεν συνένεσα, μια διαδικασία ομή συναλλαγής. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Κουτσογιάννης να μπει σε τέτοιες διαδικασίες. Έτσι. Δεν είμαι αυτός. Δεν συνάδει με το δικό μου αξιακό κώδικα. Από εκεί και πέρα, ο καθένας πράττει όπως κρίνει και όπως αισθάνεται καλύτερα με τη συνείδησή του. Δήμαρχε, δύο ερωτήσεις. Ένα για τα υδρολογικά, αν έχουμε εξελίξεις, και ένα για το δρόμο για τη σύνδεση με την Ευρατεία, αν υπάρχει κάτι νεότερο. Ναι, όσον αφορά τα υδροελεκτρικά, όπως είπα προηγουμένως, περάσαμε νομοθετική ρύθμιση, η οποία ψηφίστηκε από το Κοινοβούλιο, και αυτή τη στιγμή είμαστε σε αναμονή για την έκδοση της υπουργικής απόφασης, με τον οποίο θα αναβιώσουν οι άδειες των υδροελεκτρικών. Σε αυτή τη φάση είμαστε. Όσον αφορά το κομμάτι της Εγνατίας, και εδώ επανέρχομαι σε κάτι που είπα προηγουμένως σχετικά με το timing, σχετικά με τον συγχρονισμό που πρέπει να υπάρχει, είναι ότι δεν χρειάζεται, ξέρετε, να προβαίνουμε σε ενέργειες οι οποίες έχουν μόνο στον πυρήνα τους λαϊκίστικα χαρακτηριστικά. Οι σπουδαίες αποφάσεις, τα σπουδαία έργα δεν γίνονται με τον τρόπο που νομίζαμε ότι μπορούν να γίνουν κάποια χρόνια πριν. Εδώ θέλει οργανωμένη παρουσία στα κέντρα λήψης αποφάσεων και συζήτηση επί πραγματικών όρων, των πραγματικών όρων και των πραγματικών συνθήκων που ισχύουν. Εμείς λοιπόν αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια ανοιχτή κουβέντα με το αρμόδιο Υπουργείο, με την Περιφέρεια και επιδιώκουμε να βρούμε μία λύση η οποία θα οδηγήσει στο ευκταίο που είναι η ολοκλήρωση του οδικού άψονα σε όλο του το μήκος και τη σύνδεση εννοώ με την Έδεσα, διότι συνήθως, ξέρετε, επικεντρωνόμαστε περισσότερο στο κομμάτι που αφορά τη σύνδεση με την Εγνατία και αν θέλετε, παραβλέπουμε το κομμάτι της σύνδεσης με την Έδεσα. Εμείς μιλάμε για την ολοκλήρωση του οδικού άψονα στο σύνολό του. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο γίνονται ενέργειες. Και αυτές οι ενέργειες, όταν θα είμαστε σε θέση να τις ανακοινώσουμε, θα τις ανακοινώσουμε. Θεωρώ, η εκτίμησή μου είναι, πως υπάρχουν οι προϋποθέσεις και οι συνθήκες εκείνες για να έρθουμε σε ένα ευχάριστο αποτέλεσμα. Αλλά είναι κάτι το οποίο θέλει χρόνο και θέλει τρόπο. Έτσι. Είστε εντάξει. Οκ. Okay. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας, για την παρουσία σας. Και εμείς, Λαχιά.